έχουμε δώσει αρκετές μάχες με την κυρία Τσιάκα. Εγώ συνήθως βλέπουμε όταν τα πράγματα γίνονται πολύ σοβαρά και απειλείται και η ζωή αυτών των ανθρώπων. Και θα σας δείξω τη σκοπιά του παθολόγου για αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, διατροφικές διαταραχές, βεβαίως η νευρογενής ανορεξία, ξέρετε ότι είναι το μείζον πρόβλημα, αλλά υπάρχουν και πολλές άλλες, οι κυριότερες είναι αυτές οι τρεις. Η νευρογενική ανορεξία, η επεισοδιακή, στην οποία βέβαια η νευρική ανορεξία τα άτομα αυτά δεν τρώνε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και στα άλλα δύο, στα οποία αυτά τα άτομα μερικές φορές τρώνε περισσότερο, όπως στην επεισοδιακή υπερφαγία και συνήθως είναι υπέρβαρα, και στην ψυχογενή βουλιμία, τα άτομα αυτά μπορεί να τρώνε περισσότερο, αλλά όμως κάνουν και τα επεισόδια της κάθαρσης, αποβάλλουν δηλαδή από τον οργανισμό τους θερμίδες, με αποτέλεσμα πολλές φορές να είναι και αυτά πάρα πολύ αδύνατα ή συχνά. Ψυχογενής ανορεξία, λοιπόν. Το βάρος αυτών των ανθρώπων είναι κάτω του φυσιολογικού, είναι κάτω ο δείκτης μάζας σώματος, είναι κάτω του 18,5. Δείκτης μάζας σώματος, τι λέμε, το βάρος δια το ύψος του τετράγωνου. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Πάρτε έναν άνθρωπο, ο οποίος σας λέω ότι είναι 100 κιλά. Είναι βαρύς, υπέρβαρος ή αδύνατος. Πρέπει να ξέρουμε το ύψος. Αυτός ο οποίος λοιπόν είναι 100 κιλά και έχει ύψος 2 μέτρα, έχει ακριβώς το φυσιολογικό δείκτη μάζας σώματος. 100 δια 2 στο τετράγωνο, ίσον 100 δια 4, 25. 20 με 25 είναι το φυσιολογικό εύρος του δείκτη μάζας σώματος. Τα άτομα τα οποία πάσχουν από νευρογενία, ανορεξία, έχουν συνήθως δείκτη μάζας σώματος κάτω του 18,5. Τι σημαίνει αυτό? Όπως βλέπετε, μία κοπέλα η οποία έχει ύψος 1,65, με αυτό το δείκτη μάζας σώματος είναι 50 κιλά μόλις και κάτω. Και έτσι λοιπόν, ανάλογα με το δείκτη μάζας σώματος, κατατάσσουμε την ανορεξία σε ελαφριά, μέτρια, βαριά και πολύ βαριά όταν ο δείκτης μάζας σώματος πέφτει κάτω του 15. Για να πέσει κάτω του 15 μια κοπέλα με ύψος 1,65 θα πρέπει να έχει βάρος κάτω των 40 κιλών. Αυτή η εικόνα που βλέπετε είναι το χαρακτηριστικό. Τα άτομα αυτά κοιτάζονται στο καθρέφτη και ενώ πραγματικά είναι πολύ συχνά, θεωρούν ότι είναι υπέρβαρα. Σε αντίθεση με, με αυτή την εικόνα που βλέπει ο υπόλοιπος κόσμος. Τρώνε λοιπόν ελάχιστα έως καθόλου. Γυμνάζονται πάρα πολύ συνήθως ή μπορεί και να προκαλούν μέτους ή να παίρνουν καθαρτικά ώστε να μπορέσουν να αποβάλουν, έτσι πιστεύουν, θερμίδες από τον οργανισμό για να μην πάρουν καθόλου βάρος. Νομίζω ότι είναι υπερβάλλει. Τρέμουν. Τρομοκρατημένοι στην ιδέα ότι μπορεί να ανέβουν έστω και λίγα γραμμάρια στο βάρος τους. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό του προβλήματος. Σκέφτονται πάρα πολύ το φαγητό και σκέφτονται πολύ και τις θερμίδες, ασχολούνται πολύ. Αποφεύγουν γεύματα και συνήθως δεν θα τους δείτε να τρώνε δημόσια παρά μόνο όταν είναι μόνοι τους. Και δεν καταλαβαίνουν βέβαια τις σοβαρές συνέπειες. Δεν καταλαβαίνουν ότι μπορεί αυτή η διαταραχή να τους οδηγεί στο θάνατο. Η βουλιμία από την άλλη πλευρά έχει αυτά τα επεισόδια υπερφαγίας που μπορεί να είναι μία φορά την εβδομάδα. Και επίσης αυτά τα άτομα έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση, νιώθουν ότι είναι ένοχοι, ντρέπονται και νιώθουν ότι χάνουν τον έλεγχο όταν τρώνε αυτές τις βουλιμικές, όταν έχουν αυτά τα βουλιμικά επεισόδια και τρώνε πολύ. Και έτσι λοιπόν κάνουν προσπάθειες να απαλλαγούν από αυτό το περιττό βάρος. Και αυτό γίνεται με μέτρους καθαρτικά, μπορεί να παίρνουν διουρητικά ή με το να γυμνάζονται. Μπορεί να βλέπετε ανθρώπους οι οποίοι είναι ισχνοί να τρέχουν επί ώρες στους δρόμους για να χάσουν βάρος. Μπορεί όμως να έχουν και φυσιολογικό βάρος ή να είναι υπέρβαροι, συνήθως όμως είναι κάτω από το φυσιολογικό το βάρος τους. Και τέλος η επεισοδιακή υπερφαγία, το binge eating, όπως το λέμε, είναι επεισόδια υπερφαγίας. Αυτοί οι άνθρωποι πέφτουν με τα μούτρα στο φαγητό κάποιες φορές, γρήγορα, και τρώνε μέχρι ώστε να αισθανθούν άσχημα. Από εκεί και μετά, αυτοί οι άνθρωποι δεν κάνουν αντιρροπιστικές, δεν κάνουν μέτρους, γι' αυτό είναι υπέρβαροι συνήθως, δεν είναι αδύνατοι. Έχουν αίσθημα ενοχής για το ότι υπέκυψαν σε αυτά τα επεισόδια βουλιμίας και το 50% από αυτούς είναι υπέρβαροι ή παχύσαρκοι και το 50% φυσιολογικοί. Συνήθως αυτοί οι άνθρωποι κινδυνεύουν από τις επιπλοκές της παχυσαρκίας που είναι ο διαβήτης, η υπέρταση, η υπερχοληστερινεμία και τα καρδιαγιακά νοσήματα. Νευρική ανορεξία λοιπόν. Η
συχνότητά της είναι από μισό έως 4,4% ανάλογα τις μελέτες και ανάλογα τους πληθυσμούς που έχουν γίνει. Δεν είναι σπάνιο φαινόμενο. Βλέπετε ότι υπάρχουν και άνδρες που πάσχουν από νευρογενή ανορεξία, μπορεί να έχετε δει, αλλά δεν είναι το συχνό. Το πιο συνηθισμένο είναι οι γυναίκες 10 με 20 προς έναν άντρα. Αυτό είναι το συνηθισμένο. Οι γυναίκες είναι πάρα πολύ συχνά που να πάθουν νευρογενή ανορεξία. Και συνήθως πότε γίνεται αυτό το πρόβλημα? Το συνηθισμένο γύρω στα 18 έτη. Μπορεί όμως να συμβεί και στην προεφηβική ηλικία, σε άτομα 12 ετών, οπότε κινδυνεύουν να χάσουν και ανάπτυξη ακόμα, ή μπορεί να συμβεί και σε μεγάλες ηλικίες για πρώτη φορά να εμφανιστεί, σε ενήλικες. Πού οφείλεται αυτό το σοβαρό πρόβλημα? Εν πολλής είναι άγνωστο και ήταν άγνωστο ακόμα περισσότερο τα προηγούμενα χρόνια. Φαίνεται σήμερα ότι ξέρουμε ότι υπάρχει γενετική προεδιάθεση, δηλαδή υπάρχει μία ανομαλία στο χρωμόσωμα 12. Και αυτό συσχετίζεται, φαίνεται λοιπόν ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν μία εντολή που λέει ότι κάποια στιγμή στη ζωή τους θα παρουσιάσουν αυτό το πρόβλημα. Δεν είναι αρκετό, φαίνεται ότι θα χρειαστούν και άλλοι παράγοντες περιβαλλοντικοί, αλλά όμως ξέρουμε ότι υπάρχει αυτή η γενετική ανομαλία και σε αυτό το σημείο του προσώματος 15 υπάρχει ακριβώς και εντολή για άλλες, για αυτοάνωσα νοσήματα όπως είναι διαβήτης τύπου 1 και διάφορα άλλα. Υπάρχει και μία γενετική συσχέτιση με διάφορα ψυχιατρικά νοσήματα επίσης. Ενώ επίσης υπάρχει διαταραχή της λειτουργίας και της δομής του εγκεφάλου. Σε αυτούς τους ανθρώπους κάνουμε λειτουργική μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου και βλέπουμε ότι ο εγκέφαλος και έχει διαφορές από τους ψυχιατρικούς ανθρώπους και λειτουργεί διαφορετικά. Δεν ξέρουμε όμως αν αυτό είναι το αίτιο ή αν αυτό οφείλεται στο ότι πέφτει η λήψη τροφής και διαταράσει την δομή αλλά και την λειτουργία του εγκεφάλου. Και επίσης υπάρχει διαταραχή των νευρομεταβλαστών, κάποιων ουσιών οι οποίες ευθύνονται για τα συναισθήματά μας, όπως είναι η σεροτονίνη και η ντοπαμίνη. Όλα αυτά φαίνεται ότι ενέχονται, δεν σημαίνει όμως ότι ένα από αυτά οπωσδήποτε είναι και το αίτιο. Η οικογένεια επίσης, το οικογενειακό περιβάλλον, συμβάλλει στην ανάπτυξη αυτού του προβλήματος. Συνήθως πολλές φορές είναι γονείς οι οποίοι έχουν μεγάλες προσδοκίες από τα παιδιά τους και θέλουν να αριστεύσουν, να πετύχουν, αλλά και επίσης να έχουν τη τέλεια εμφάνιση. Δεν σημαίνει ότι όλοι οι γονείς που κάνουν αυτό, όλα τα παιδιά θα πάθουν, αλλά μπορεί σε μερικές οικογένειες να δουλεύουν αυτό. Επίσης, οικογένειες με κακή ενδοοικογενειακή επικοινωνία, γονείς οι οποίοι τσακώνονται, και πολλές φορές γυναίκες είναι οικογένειες στις οποίες η μητέρα υποτιμάται, ο ρόλος της μητέρας είναι υποτιμημένος. Δεν θα πρέπει, και επίσης να υπάρχει και ένταση μεταξύ των γονιών. Δεν πρέπει λοιπόν, βέβαια, όταν βλέπουμε ένα άτομο να κατηγορήσουμε την οικογένεια ότι φταίει. Δεν φταίει η οικογένεια, δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Ενδεχομένως να ενέχεται, πιθανολογείται ότι έχει συμμετοχή στην αιτιολογία, αλλά δεν σημαίνει ότι θα κατηγορήσουμε την οικογένεια για την εμφάνιση του προβλήματος. Οπωσδήποτε μεγάλο ρόλο παίζουν και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Βλέπετε, βομβαρδιζόμαστε στα περιοδικά, γράφουν πώς θα χάσουμε 10, 20, 30 κιλά. Σειρές από περιοδικά. Επίσης, το φαινόμενο με τα top models, τα οποία συνεχώς, τουλάχιστον μέχρι τώρα, υπήρχαν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ελπίζουμε ότι σιγά σιγά θα αρχίσει να εκλείπει αυτό το πρόβλημα, γιατί πολλές χώρες πλέον απαιτούν από τα πρακτορία μοντέλων να έχουν πιστοποιητικό. Κάθε κοπέλα η οποία θα πρέπει να εργαστεί εκεί, πιστοποιητικό από γιατρό ότι πληρεί τις προϋποθέσεις και ότι το βάρος της δεν είναι επικίνδυνο για την υγεία της. Η σεξουαλική κακοποίηση μπορεί να υπάρχει στο ιστορικό ορισμένων ανθρώπων που παρουσιάζουν το πρόβλημα αυτό. Και τέλος, άτομα τα οποία έχουν κάνει προσπάθειες για δίαιτα στο παρελθόν, έφηβες, μπορεί να παρουσιάσουν στο μέλλον την νευρική ανορεξία. Υπάρχουν μερικά αθλήματα επίσης που προδιαθέτουν στην εμφάνιση του προβλήματος. Αυτά είναι τα αθλήματα στα οποία για να αριστεύσει κανείς θα πρέπει να είναι πάρα πολύ αδύνατος, όπως είναι το μπαλέτο, το τρέξιμο, η πάλι, η γυμναστική και το πατινάζι. Πότε λοιπόν θα πούμε ότι ένα άτομο έχει ανορεξία? Ποια είναι τα κριτήρια αυτά που θα μας πούν ότι κάποιος, ναι, αυτός με βεβαιότητα έχει ανορεξία? Πρώτον, άτομα τα οποία περιορίζουν τη λήψη της τροφής για ένα διάστημα. Το οποίο αυτό τους οδηγεί στο να είναι ισχυροί, να χάνουν πάρα πολύ βάρος. Δεύτερον, παρά το χαμηλό βάρος το οποίο υπάρχει, έχουν έναν τρόμο, τρέμουν μήπως αυξήσουν το βάρος τους έστω και λίγα γραμμάρια. Και επίσης έχουν μία επίμονη συμπεριφορά στο
στο να αποφύγουν να ανεβάσουν το βάρος τους. Και τέλος έχουν μια διαταραγμένη αντίληψη για το βάρος και το σχήμα του σώματος. Η αυτοεκτίμησή τους είναι χαμηλή όταν δεν καταφέρουν να ελέγξουν το βάρος τους. Θεωρούν ότι είναι καλά με τον εαυτό τους όταν παραμένουν σε πολύ χαμηλή επίπεδο. Και τέλος αρνούνται τη σοβαρότητα του προβλήματος. Πιστεύουν ότι δεν κινδυνεύουν καθόλου από αυτό, παρότι όλος ο υπόλοιπος κόσμος το βλέπει καθαρά. Οι επιπλοκές λοιπόν της ενεργικής ανορεξίας επηρεάζουν όλο τον οργανισμό. Είναι δύσκολο να βρείτε έστω και ένα κύτταρο το οποίο δεν επηρεάζει. Ο λόγος είναι προφανής. Δεν υπάρχει τροφή, δεν υπάρχει καύσιμο για αυτούς τους ανθρώπους. Βρίσκονται σε διαρκή καταβολισμό με αποτέλεσμα να χάνονται, να καταστρέφονται συνεχώς κύτταρα. Και έτσι έχουμε ατροφία σχεδόν όλων των συστημάτων, με προεξάρτηση από την καρδιά, αλλά και τα υπόλοιπα όργανα. Η βαρύτητα τώρα του προβλήματος εξαρτάται από το πόσο γρήγορα μπορεί να χάσει κάποιος βάρος. Έχουμε δει κοπέλες οι οποίες χάνουν μέσα σε ένα μήνα πολλά κιλά και επίσης από το πόσο καιρό υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Και φυσικά η θεραπεία είναι ένα, το φαγητό. Οι περισσότερες ευτυχώς επιπλοκές είναι αναστρέψιμες. Αν αυτά οι κοπέλες αρχίσουν και τρώνε, όλα αυτά επιστρέφουν στο φυσιολογικό, αρκεί να μην έχουμε αργήσει πάρα πολύ καιρό. Ένα που δεν επιστρέφει είναι ο οστεοπόρος, θα πρέπει να ξέρετε, και δυστυχώς υπάρχουν κοπέλες 25 χρονών και 22, οι οποίες έχουν οστεοπόρωση και είναι δύσκολο αυτό πλέον να αναστραφεί το πρόβλημα. Γι' αυτό η καλύτερη θεραπεία και εδώ είναι η πρόληψη. Επηρεάζεται λοιπόν το καρδιακιακό σύστημα, ακροκή άνοση υπάρχει, αυτά τα άτομα τρέμουν επίσης, κρυώνουν πολύ εύκολα. Βλέπετε αυτά τα άκρα τα οποία είναι μελανά. Έχουν υπόταση, τους μετράμε την πίεση και είναι η πίεση τους 90. 9 δηλαδή, πολύ χαμηλή. Ή μπορεί να είναι καθιστά τα άτομα αυτά και να έχουν μια πίεση 10 και όταν τα σηκώνουμε όρθια να ζαλίζονται και η πίεση να πέφτει στο 7,5, ορθοστατική υπόταση. Και αυτό και γιατί δεν τρώνε, αλλά και γιατί δεν πίνουν και υγρά. Μπορεί να υπάρχει βραδικαρδία. Σκεφτείτε ότι εμείς έχουμε 70 σφιγμούς και αυτά τα άτομα να έρχονται στο ιατρείο και να έχουν 40 ή και 35 σφιγμούς το λεπτό. Η μητροειδής βαλτρίδα δεν δουλεύει καλά και επομένως το αίμα παλινδρομεί μέσα στην καρδιά. Και αυτό γίνεται προσωρινά ευτυχώς για το πρόβλημα αυτό. Μπορεί να υπάρχει υγρό γύρω από την καρδιά και να έχουμε περικλαπίδιδα και μπορεί να έχουμε αριθμίες οι οποίες να οδηγήσουν ένα άτομο 18, 16, 20 χρονών, προηγουμένως υγιέστατο, σε ευνίδιο θάνατο. Γυναικολογικές και ενδοκρινολογικές διαταραχές. Διαταραχή της ανάπτυξης. Αν παρουσιαστεί στην εφηβική ηλικία, ενδεχομένως το άτομο αυτό θα στερηθεί πόντος από το ύψος. Δεν έχουν περίοδο. Είναι πολύ συχνό αυτό στις γυναίκες να μην έχουν περίοδο και το μεγάλο δράμα είναι ότι ναι, δεν μπορεί να μην έχουν περίοδο, αλλά παρόλα αυτά να συμβεί ορεξία και νομίζοντας ότι επειδή δεν έχουν περίοδο δεν μπορούν να συλλάβουν και παρόλα αυτά να έχουμε και εγκυμοσύνη. Εκεί είναι το μεγάλο δράμα και θα πρέπει να σκεφτούμε καλά τι θα κάνουμε από εκεί και πέρα. Οστεοπόρωση, βέβαια, όπως το είπαμε πριν, μπορεί να πάθουν παθολογικά κατάγματα και πολλά άλλα. Υπογλυκαιμία, τους άσχαλο να πέφτει κάτω το 70 και να ζαλίζονται και να έχουν τα συμπτώματα που έχει ένας διαβητικός ο οποίος κάνει ισουλίνη. Υποθερμία, θερμοκρασία μπορεί να είναι και κάτω από 35 βαθμούς Κελσίου και γι' αυτό τρέμουν και κρυώνουν. Και τέλος, υπονατριεμία ή υπερνατριεμία που μπορεί να οδηγήσει, αυξημένο νάτριο δηλαδή, να μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε επιληπτικές κρίσεις. Γαστρεντερικές διαταραχές. Το στομάχι αρχίζει να μην κινείται. Γίνεται γαστροπάρεση, παραλύει δηλαδή. Και έτσι το περιεχόμενο δεν προωθείται. Έχουμε λοιπόν το πρόβλημα ότι δεν παίρνουν τροφή, αλλά και όταν θελήσουν να πάρουν τροφή από τότε επηρεάζεται σοβαρά το γαστρεντερικό σύστημα. Πρέπει αυτό να γίνει με προσοχή, γιατί όντως αρχίζει και πονάει η κοιλιά τους. Δεν μπορούν να φάνε μεγάλες ποσότητες. Μπορεί να φτάσει μέχρι και διάταση του στομάχου αυτό το πρόβλημα. Και βέβαια μπορεί να έχουν δυσκυλιότητα ή και διάρρεια. Μπορεί να υπάρχει σύνδρομο μεσεντερίου, δηλαδή να πιέζεται το δεκαδάκτυλο, το λεπτό έντερο, ανάμεσα σε δύο μεγάλα αγκεία του σώματος και έτσι η τροφή να μην μπορεί να κατέβει εύκολα προς τα κάτω. Η παλίτιδα, παγκρεατίτιδα, μπορεί λόγω του ότι κάνουν, μπορεί να κάνουν να συμπάρχουν και εμετοί, να έχουμε ισοφαγίτιδες ή γαστροεισοφαγική παλινδρόμηση ή ακόμα και ισοφάγο πάρε που είναι μια προκαρκινική κατάσταση. Και στους πνεύμονες φυσικά έχουμε ατροφία όπως και στα υπόλοιπα όργανα. Συνήθως γίνονται σαν γεροντικοί οι πνεύμονες με υπερτροφία των περιφερικών τμήματων και ατροφία των κεντρικών. Μειωμένη πορευτικότητα, μπορεί να έχουν δυσμηνιά σε βαριές περιπτώσεις.
να έχουμε αυτόν τον μοτόρο για δύο αέρα ανάμεσα από τα πνευμόνια και το φορετικό δίχτυμα και μπορεί να γίνει ακόμα και πνευμονία από ισλόφηση, διότι δεν λειτουργεί καλά η κατάπωση λόγω της μεγάλης αδυναμίας, λόγω της απίσχασης. Αφυδατωμένα είναι αυτά τα άτομα, δεν πίνουν και νερό επίσης, διότι πιστεύουν ότι μην πίνοντας νερό θα δούμε παρακάτω τη ζυγαριά και όντως έτσι γίνεται, αλλά αυτό βέβαια δεν είναι κανένα κέρδος όσον αφορά το βάρος. Παρ' όλα αυτά, ικανοποιούνται ακόμα και με τα 2 γραμμάρια που έχουν παρακάτω. Και έτσι έρχονται αφυδατωμένα, με αποτέλεσμα ο νεφρός να μην αιματώνεται και να έχουμε οξία νεφρική ανεπάρκεια πολλές φορές. Κολλικούς στο νεφρό από πέτρες, λόγω της αφυδάτωσης και βέβαια πολλές ηλεκτρολυτικές διαταραχές. Χαμηλό αιματοκρίτη, έχουν αναιμία. Τα λευκά είναι χαμηλά με αποτέλεσμα να είναι ευάλωτα αυτά τα άτομα σε λοιμώξεις. Έχουν πεθάνει άτομα από πνευμονίες. Συνήθως το κύριο έτοιμο θανάτου είναι τα καρδιαγιακά επεισόδια. Και μπορεί να έχουν μία σοβαρή λοιμώξη, αλλά επειδή τα λευκά είναι χαμηλά, να μην μπορούμε να έχουμε και πυρετό για να το ανοιχνεύσουμε αυτό. Και τέλος μπορεί να είναι χαμηλά τα νοπιτάλια και να προδιαθέτουν σε αιμορραγίες. Όσον αφορά το δέρμα, έχουμε ξηροδερμία. Και το δέρμα, επειδή αυτά τα άτομα κρυώνουν σε μια προσπάθεια του οργανισμού να μπορέσει να κρατήσει θερμοκρασία, να ανεβάσει, αρχίζει και βγαίνει με ένα λεπτό τρίχωμα, το οποίο λέγεται λανούγκο, για να μπορέσει να καλύψει τον οργανισμό και να εξοικονομήσει θερμότητα. Απ' την άλλη πλευρά, εκεί που έπρεπε να υπάρχουν φυσιολογικές τρίχες, στο επιχειρηματό της κεφαλής δηλαδή, έχουμε τριχόπτωση και μαλλιά τα οποία είναι εύθραστα. Μπορεί να έχουμε καροτινοδερμία, επειδή μπορεί να τρώνε μόνο φυτικές τροφές αυτά τα άτομα. Και τέλος μπορεί να έχουμε και αυτοτραυματισμό, διότι μερικές φορές συνυπάρχουν και μερικά ψυχικά νοσήματα, όχι σε όλες τις περιπτώσεις, και αυτά τα άτομα να έχουν μια διάθεση αυτοτραυματισμού, όπως βλέπετε στην εικόνα. Νευρολογικές διαταραχές, έχουμε ατροφία του εγκεφάλου, η οποία ευτυχώς είναι αναστρέψιμη. Αλλά είναι τόσο σημαντική όταν βλέπουμε αυτά τα άτομα που είναι αδύνατο να συνεννοηθούμε. Θα πρέπει αυτό να το ξέρει ο παθολόγος, η οικογένεια και να ξέρει ότι αυτή η συμπεριφορά του ατόμου δεν είναι ένα πείσμα ή ένας κακός χαρακτήρας. Οφείλεται μόνο και μόνο στην έλλειψη τροφής και με την έναρξη της τροφής και πάλι αυτά τα συμπτώματα θα φύγουν και το άτομο θα γίνει συνεργάσιμο. Μπορεί να υπάρχει λοιπόν μαγνητική δημιουργία, περιφερική νευροπάθεια, λείπουν πολλές βιταμίνες από τον οργανισμό, όπως η βιταμίνη επιληπτικές κρίσεις και βέβαια απίσχαση όπως βλέπετε στη φωτογραφία. Τέλος μπορεί να συνυπάρχουν μερικά νοσήματα όπως είναι η ιδεοψυχαναγκαστική νεύρωση, μια νεύρωση που οδηγεί σε τελειοθυρία, στο να τα κάνει κανείς όλα τέλεια, να είναι τέλειο στη ζωή. Αγχώδεις εκδηλώσεις, μπορεί να υπάρχει κατάχρηση αλκοόλ ή φαρμάκων, προβλήματα μνήμης, συγκέντρωσης ή προσοχής και επίσης αϊπνία. Στην ψυχογενή βουλημία, όπου είπαμε ότι υπάρχουν επεισόδια υπερφαγίας αλλά και εμετή που ακολουθούν μετά, ούτως ώστε να αποβληθεί η τροφή την οποία πήραμε, το χαρακτηριστικό είναι αυτό που βλέπετε στη φωτογραφία. Υπάρχει διόγκωση των παροτίδων και μπορεί να βλέπεις ένα πολύ μεγάλο άτομο, αλλά παρόλα αυτά να έχει ένα πηγούνι το οποίο έχει διωγγωθεί στις παροτίδες. Και βέβαια εδώ τα περισσότερα προβλήματα είναι από τους εμέτους, με αποτέλεσμα να έχουμε ισοφαγίτιδα, ισοφάγου μπάρα και πνευμονίες από τη στρόφηση. Από τα καθαρτικά μπορεί να έχουμε διάρρειες ή ακόμα και ηλαιούς, πρόκτωση του ορθού ή και οξία πακρεατίτιδα από χρήση αλκοόλ. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι άνθρωποι που πάσχουν από αυτό το πρόβλημα συχνά βάζουν τα δάχτυλα μέσα στο φάρυγγα για να μπορέσουν να προκαλέσουν εμετό. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να προβλέπουμε και σπασμένα δόντια, επίσης δόντια τα οποία έχουν διαβρωθεί από τους πολλούς εμετούς, αλλά επίσης βλέπετε το χαρακτηριστικό σημάδι στα χέρια, αυτά τα σημάδια τα οποία λέγονται σημείο ράση. Και τα οποία οφείλεται στο ότι μπαίνει το χέρι μέσα και από τα δόντια γίνονται πληγές. Όταν λοιπόν έρχονται σε εμάς, στον παθολόγο, εμείς πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, γιατί πολλές φορές αυτά τα άτομα προσπαθούν να κρύψουν το πραγματικό πρόβλημα και μπορεί να φοράνε βαριά ρούχα και να μην φαίνεται το μέγεθος του προβλήματος ή να υπάρχουν βαριά αντικείμενα στις τσέπες. Και όταν τα ζυγίζουμε στη ζυγαριά, από εκεί που θα βλέπουμε ένα βάρος 40, να βλέπουμε ένα βάρος 50 και να εφησυχαζόμαστε. Ή μπορεί να έχουν πιει πάρα πολλά υγρά ή να πούνε συγγνώμη, μπορώ να πω έξω, να πάω στην ταλέτα και να επιστρέψω και να πιούνε ένα λίτρο νερό, τους ώστε να φανούν έστω και ένα κιλό παραπάνω. Και βέβαια υπάρχουν τα συμπτώματα τα οποία σχετίζονται με όλα αυτά τα οποία είπαμε προηγουμένως, όπως το ότι δεν υπάρχει περίοδος, ζάλι, δεν μπορούν να
να ανοίξουν τα μάτια τους όταν κάθονται στην καρέκλα, να υπάρχουν αρρυθμίες ή και πόνοι στην κοιλιά επίσης και δυσκυλιότητα. Από την εξέταση συνήθως είπαμε ότι ο δείκτης μάζας σώματος είναι πολύ χαμηλός. Μπορεί να υπάρχει υποθερμία που φτάνει κάτω από 35 βαθμούς Κελσίου, βραδικαρδία, υπόταση, η εταιρική ήχη είναι ελαττωμένη γιατί το έτερο όπως είπαμε δεν δουλεύει καλά. Μπορεί να υπάρχει μια διατεταμένη κοιλιά παρότι το άτομο αυτό έχει χάσει πάρα πολύ βάρος, ξηροδερμία και το χνουδωτό αυτό λεπτό τρίχουμε σε όλο το σώμα. Στέλνουμε βέβαια τις εργαστιακές εξετάσεις όπου θα ψάξουμε για όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία είπαμε. Μία εξέταση που δεν πρέπει να ξεχνάμε είναι η μέτρηση οστικής φυγμάτισης και μπορεί να χρειαστούν και άλλες εξαρτημένες όπως είναι αξονική τηλέση και μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου εάν δεν είμαστε σίγουροι για το τι συμβαίνει. Υπάρχουν φορές βέβαια που μπορεί ένα άτομο να έχει αυτά τα προβλήματα, να μας έρθει στο ιατρείο, να είναι πολύ αδύνατο και να πούμε ότι έχει νευρική ανορεξία και να μην είναι αυτό το πρόβλημα. Έχει συμβεί αυτό πολλές φορές. Και να υπάρχει άλλο νόσημα από κάτω, το οποίο μοιάζει πάρα πολύ. Όπως είναι ο υπερθυρεοειδισμός ή ένας καρκίνος ή μια φλεγμονώδης νόσος του εντέρου, η οποία κάνει διάρρειες και μερικές φορές και ενετούς. Ο διαβήτης. Υπάρχει διαφορά βέβαια, ένας έμπειρος γιατρός τις περισσότερες περιπτώσεις θα το καταλάβει ότι δεν κρύβεται κάτι τέτοιο από κάτω, διότι τα άτομα τα οποία έχουν νευρογενή ανορεξία κάνουν άσκηση. Ένας άνθρωπος που έχει καρκίνο δεν μπορεί να τρέχει 2 ώρες τη μέρα. Επίσης αρνούνται τη τροφή, παίρνουν ειδική διατροφή. Δεν ανησυχούν καθόλου. Ενώ ένας άνθρωπος που έχει φλεγμονώδη νόσο του εντέρου λέει γιατρέ μου γιατί έχω χάσει τόσο βάρος. Τα άτομα με νευρογενή ανορεξία αντιθέτως δεν αναρωτιούνται καθόλου γιατί έχει πάει το βάρος τους εκεί πέρα. Και βέβαια έχουν βραδικαρδία ενώ τα άτομα που έχουν σοβαρά προβλήματα ξέρουμε ότι έχουν πολλούς φυγμούς. Η αντιμετώπιση τώρα οπωσδήποτε πρέπει να είναι ομαδική, είναι ένα δύσκολο νόσημα και θα πρέπει να συνεργάζονται μαζί παθολόγος, ψυχολόγος, διατροφική ομάδα, ψυχίατρος ενδεχομένως, καρδιολόγος, ενδοκρινολόγος και ό,τι άλλο χρειαστεί ανάλογα με τις επιπλοκές οι οποίες υπάρχουν στο εκάστοτε άτομο. Οπωσδήποτε πρέπει να είναι στο κάδρο και η οικογένεια. Αν η οικογένεια δεν εκπαιδευτεί, δεν μάθει για το νόσημα αυτό, τι ακριβώς είναι και πώς αντιμετωπίζεται, οι πιθανότητες επιτυχίας είναι πάρα πολύ μικρές, αλλά και ακόμα αν πετύχουμε θα έχουμε πολύ γρήγορη υποτροπή, γιατί δεν θα είναι πάντα μαζί μας αυτός ο ασθενής. Κάποια στιγμή θα πάει με την οικογένειά του. Η παρακολούθηση είναι καλύτερα να μην γίνει μέσα στο νοσοκομείο, αλλά να γίνεται έξω νοσοκομειακά. Στις βαριές περιπτώσεις όμως μπορεί κανείς να ξεκινήσει στο νοσοκομείο και μετά να συνεχίσει βέβαια ιδανικά στο σπίτι του που είναι και το σωστό, σωστό περιβάλλον. Το νοσοκομείο θα χρειαστεί όταν έχουμε πάρα πολύ μεγάλη απίσχνανση, δηλαδή κάτω των 15 δείκτη μάζας σώματος ή όταν έχουμε πάρα πολύ σοβαρά συμπτώματα. Όταν το άτομο αρνείται να λάβει τροφή και έτσι έχουμε ταχύ απώλεια βάρους παρά τις προσπάθειες που κάνουμε, όταν η καρδιά είναι κάτω από 40 σφυγμούς ή η θερμοκρασία είναι κάτω από 35 βαθμούς Κελσίου, αν έχουμε μία πίεση που είναι κάτω του 90 ή το άτομο κινδυνεύει όταν σηκώνεται από τη ζαλάδα να πέσει και να πάθει καρκώσεις, αν το ζάχαρο είναι κάτω του 60, αν το κάλιο είναι κάτω του 3, έχουμε μερικά σημάδια εμείς οι γιατροί που τα με αυτά κρίνουμε αν θα μπει στο νοσοκομείο ή όχι. Δεν είναι βέβαια απαραίτητο. Μερικές φορές μπορεί να μπει και στο νοσοκομείο χωρίς να έχει κάτι από όλα αυτά, να είναι κάπου στο όριο, αλλά παρόλα αυτά να κρίνουμε ότι η κατάσταση συνεχώς επιδεινώνεται, χωρίς όμως να έχει χτυπήσει καμπανάκι σε κάτι από όλα αυτά. Όταν υπάρχει αφυλάτωση ή υπάρχουν επιπλοκές από τα διάφορα όργανα που είπαμε ότι πάσχουν. Η θεραπεία είναι μία λοιπόν στο να μπορέσουμε να δώσουμε τροφή σε αυτό το άτομο. Η τροφή αναστρέφει τα παθολογικά προβλήματα και βελτιώνει τις ψυχιατρικές εκδηλώσεις με αποτέλεσμα να έχουμε ένα άτομο το οποίο σιγά σιγά αρχίζει να γίνεται πιο συνεργάσιμο. Οπωσδήποτε συνήθως δίνουμε 3 γεύματα κύρια και 2 snacks μεταξύ των γευμάτων. Αυτό είναι το πρόγραμμά μας, θα μας τα πει και η διατροφολόγος μας σε λίγο πολύ καλύτερα. Αλλά βάζουμε ένα πρόγραμμα μιας κανονικής διατροφής. Και θα πρέπει εμείς να βάλουμε το πρόγραμμα, αυτό το οποίο είναι το φυσιολογικό που θα πρέπει να ακολουθήσει. Στη διατροφή τώρα οπωσδήποτε πρέπει να υπάρχει παρακολούθηση. Θα σας πει η κυρία Τσιάκα ότι γίνονται πάρα πολλά τεκνάσματα και καθησυχάζονται οι γονείς ή εμείς ότι το άτομο αυτό έφαγε, αλλά μπορεί να μην έχει φάει πολύ τίποτα. Θα πρέπει να γίνεται παρουσία είτε ενός ατόμου της οικογενείας, αν αυτό είναι καλά εκπαιδευμένο, είτε ενός ειδικού, ψυχολόγου, διατροφολόγου.
επίσης η παρακολούθηση πρέπει να συνεχιστεί και μία ώρα μετά το φαγητό. Διότι κάλλιστα το άτομο μπορεί να πάει στην τουαλέτα και να κάνει μετό ή μπορεί να πάει για μία ώρα και να τρέχει, ούτως ώστε να κάψει όλες αυτές τις θερμίδες τις οποίες μπορέσαμε να δώσουμε. Περιορίζουμε τη σωματική δραστηριότητα. Αυτά τα άτομα πάσχουν. Είναι ασθενείς, βαρέως. Δεν είναι για να τρέχουν ή για να περπατάνε στο διάλογο. Μέχρι ότου βέβαια να ανακτήσουν το βάρος τους, οπότε σιγά σιγά θα ξαναπάμε πάλι σε ανάλογη δραστηριότητα. Παρακολουθούμε βέβαια το βάρος και τα δραστηριακά σημεία και χρειάζονται τακτικά εργαστηριακές εξετάσεις. Ένας μούσουλας είναι γύρω στις 30 έως 40 χιλιοθερμίδες ανά χιλιόγραμμο βάρος σώματος, έχουν αυξημένες ανάγκες σε θερμίδες. Αυτά τα άτομα είναι περισσότερες από ότι ένα άτομο το οποίο δεν έχει χάσει τόσο πολύ βάρος. Σταδιακά αυξάνουμε την τροφή. Οι τροφές που δίνουμε είναι πλήρες τροφές της καθημερινότητας. Δεν πάμε να δώσουμε τροφές οι οποίες είναι διαφορετικές από αυτά που τρώμε, αλλά μπορεί να χρησιμοποιήσουμε και ενεργειακά συμπληρώματα και βιταμίνες και μέταλλα τα οποία μπορεί να λείπουν από το συγκεκριμένο άτομο. Και προτιμούμε η διατροφή να γίνεται και στο νοσοκομείο ακόμα από το στόμα. Σε βαριές περιπτώσεις που το άτομο ανθίσταται να πάρει τροφή από το στόμα, τότε μπορεί να βάλουμε έναν πρευνογαστρικό σωλήνα όπως βλέπετε πάνω, ο οποίος περνάει από τη μύτη, πηγαίνει στο στομάχι και από εκεί δίνουμε τις τροφές. Δεν είναι η προτίμησή μας, αλλά δυστυχώς μερικές φορές είναι αναγκαίος και σε ακόμα χειρότερες περιπτώσεις μπορεί να βάλουμε ενδοφλέβια την τροφή, η οποία όμως δυστυχώς έχει παρενέργειες και είναι κάτι που προσπαθούμε να το αποφύγουμε αν αυτό είναι δυνατό. Σταδιακά αυξάνουμε την τροφή. Είναι επικίνδυνο το να δώσουμε γρήγορα τροφή σε αυτά τα άτομα. Μπορεί να πάθουν ένα βαρύτατο σύνδρομο που λέγεται σύνδρομο επανασύντησης, το οποίο μπορεί να είναι και θανατηφόρο μερικές φορές. Ποια είναι η πρόβλεψη? Μερικά άτομα θεραπεύονται μετά από ένα χρόνο, έχουν θεραπευθεί εντελώς από το πρόβλημα. Άλλα μπορεί να υποτροπιάσουν ή να χρονίσουν. Το 75% στα 5 χρόνια μετά την εμφάνιση του προβλήματος έχουν σταματήσει να έχουν το πρόβλημα αυτό. Δυστυχώς κάποιοι όμως θα υποτροπιάσουν πάλι. Και έτσι έχουμε ένα ποσοστό που απαλλάσσεται από το πρόβλημα. Ένα ποσοστό το οποίο δυστυχώς παλεύει συνεχώς και μερικές φορές καταλήγει και στο θάνατο, και ένα ποσοστό που συνεχίζει να ζει με προβλήματα χαμηλά, εξακολουθεί να έχει την ευρωγενή ανορεξία διαρκώς, αλλά να την παλεύει σε χαμηλό βαθμό και όχι με τεράστια εικόνα. Ένα 5 έως 20% των ανθρώπων αυτών δυστυχώς πεθαίνουν. Και η θνητότητα σε αυτά τα άτομα είναι πενταπλάσια με δεκαπλάσια από ό,τι στον υπόλοιπο πληθυσμό. Γι' αυτό είναι πολύ μεγάλη σημασία η έγκαιρη αντιμετώπιση. Σας ευχαριστώ πολύ.